Πώς πρέπει να γίνεται η εξομολόγηση στον Πνευματικό Πατέρα? Ο εξομολογούμενος πρέπει να στέκεται μπροστά στον Πνευματικό Πατέρα σε στάση σεμνή. Έχω δει πατέρες σε ένα μοναστήρι, δύο εικόνες εξομολογουμένων. Ο ένας κάθεται σεμνά μπροστά στον εξομολόγο, ο άλλος κάθεται παγέροχα με το πόδι ένα πάνω στο άλλο. Αν είναι αυτή η εξομολόγηση. Με το πόδι το ένα πάνω στο άλλο. Ο άνθρωπος, ο μετανοών, πλησιάζει τον Πνευματικό Πατέρα με ταπείνωση και μπροστά στα γονατά του, στα πόδια του, στα πόδια του αντιπροσώπου του Χριστού, σωριάζει τον εγωισμό του. Η εξομολόγηση λοιπόν αρχίζει με μια ταπεινή, σεμνή παρουσία και στάση του αμαρτωλού μπροστά στον αντιπρόσωπο του Θεού. Η εξομολόγηση δεν πρέπει να γίνεται με γενικότητες και αοριστολογίες. Παππούλη μου, όλα τα έκανα, διάβασέ μου την ευχή. Α, όχι έτσι. Όχι έτσι. Θα εξομολογήσει και θα αναφέρεις κατήδος τις αμαρτίες σου, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Θα πεις, Πάτερ μου, έκαμε αυτές και αυτές και αυτές συγκεκριμένα τις αμαρτίες. Πόρνευσα, μύχευσα, έκαμα έκτρωση, βλαστήμησα, συκοφάντησα. Δεν πηγαίνω στην εκκλησία, δεν διαβάζω γραφή, δεν προσεύχομαι, είμαι τεμπέλης. Αδίκησα, καταπάτησα ανθρώπους. Θα αναφέρεις κατήδος όλα τα αμαρτήματα. Μάλιστα. Θα αναφέρεις μερικά αμαρτήματα, δημιουργεί ντροπή μεγάλη. Πώς να το πεις αυτό ή εκείνο το αμάρτημα. Ιδίως όταν πρόκειται για σαρκικά αμαρτήματα. Ναι, ντροπή πρέπει να αισθάνεται κανείς όταν αμαρτάνει, όχι όταν πηγαίνει να ελευθερωθεί από τις αμαρτίες. Εν πάση περιπτώσει, αισθάνεσαι ντροπή, να αισθάνεσαι, συντρίβεται ο εγωισμός εκείνη την ώρα. Αμαρτάνουμε από εγωισμό και θα σωθούμε από συντριβή και ταπείνωση. Γι' αυτό όρισε ο Κύριος να εξομολογούμεθα σε ένα ζωντανό πρόσωπο, σε ένα κληρικό, για να ταπεινώνεται ο εγωισμός μας. Το να εξομολογηθείς στην εικόνα είναι εύκολο πράγμα. Α, δεν στοιχίζει. Το να πας στον παππούλι και να πεις, παππούλι, είχες καλή ιδέα για μένα. Έκαμε εκείνη τη βρωμιά και εκείνη. Πω, σου έρχεται να ανοίξει εκεί να σε καταπιεί. Ταπεινώνεται ο εγωισμός σου. Έτσι θα σωθείς. Εξομολόγηση με συνέστηση. Όχι έτσι τυπικά, ας τα πούμε στον παππούλι να κοινωνήσουμε. Όχι. Μέσα σου να έχει συντριβή. Θεέ μου, σε λύπησα. Θεέ μου, είμαι μασκαράς. Θεέ μου, έκανα τα κέφια μου και δεν έκανα το θέλημά σου. Το αισθανθείς αυτό. Όπως το παιδάκι άμα κάνει καμιά ταξία, ταράζεται μπροστά στον πατέρα του. Εξομολόγηση με συνέστηση. Εξομολόγηση με ειλικρίνεια. Να πεις όλα τα αμαρτήματα. Είναι μερικά αμαρτήματα που φέρουν μεγάλη ντροπή και λέει ο διάβολος, μην το λες αυτό. Μην το λες αυτό. Πω, είναι φοβερό, μην το λες. Ξεφτελίζεσαι. Αν δεν το πεις, δεν σώζεσαι. Αν πεις χίλια αμαρτήματα και κρύψεις ένα σοβαρό αμάρτημα, δεν ισχύει η εξομολόγηση. Επίσης, την ώρα της εξομολογήσεως, δεν πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια να μειώσουμε τη σοβαρότητα των αμαρτιών μας ή να δικαιολογήσουμε τις αμαρτίες μας. Γιατί έρχεται ο διάβολος ή ο εγωισμός μας ή και οι δυο και λένε, πες το με τρόπο να μην φανεί ότι είναι πολύ σοβαρό το αμάρτημα. Να το λέμε ηρωικά. Παππούλι, έκανα αυτό και αυτό. Χωρίς να δικαιολογούμεθα, χωρίς να μειώνουμε τη σοβαρότητα του αμαρτήματος. Εκείνη είναι ωραία εξομολόγηση. Τι χαίρονται οι ουρανοί. Και όλοι οι άγγελοι, λέει, χαίρονται επί ενή αμαρτωλό, μετανοούνται. Που ειλικρινώς μετανοεί.
θα ήθελα να προσθέσω μία παράγραφο για τους κληρικούς. Οι κληρικοί λειτουργούν, κρατούν τα δισκοπότερα, κοινωνούν, μας κοινωνούν και εξομολογούν. Αλλά αδελφοί μου, από τους κληρικούς πόσοι εξομολογούνται? Μια μέρα σε μια Μητρόπολη ένας αρχιερατικός επίτροπος μου συνέστησε έναν άγνωστο κληρικό και μου λέει: αυτός ο κληρικός είναι ευσεβής. Εγώ χαριτολογώντας του λέω: από πότε άρχισες να εκδίδεις πιστοποιητικά ευσεβίας, λέω? Πού ξέρεις αν είναι ευσεβής? Χαριτολογώντας το έλεγα. Είναι ευσεβής διότι είναι από τους ολίγους κληρικούς που εξομολογούνται, μου είπε. Δεν εξομολογούνται πολλοί ιερείς και αρχιερείς. Αυτοί που εξομολογούν άλλους φρονούν ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να εξομολογούνται. Λάθος. Για όσους θέλουν να είναι χριστιανοί και να σωθούν, το μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως είναι εκ των όνου κάνευ, είναι υποχρεωτικό. Μετανοείτε και εξομολογήστε. Εάν μετανοούμε ειλικρινώς και εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, ο Κύριος τις παραγράφει, τις διαγράφει, τις εξαλείφει και πάβει, λέει, να τις ενθυμείτε. Εάν μετανοούμε και εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, είμαστε παιδιά της Βασιλείας. Είμαστε μέσα στη Βασιλεία και την απολαμβάνουμε τώρα λιγότερο, με τα θάνατο περισσότερο. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα την απολαύσουμε πλήρως. Ο Χριστός δίδαξε: ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, είπε ο Χριστός. Ο Θεός από εμάς τους ανθρώπους ζητεί εύκολα πράγματα. Εύκολα πράγματα. Τι ζητεί? Για να μας χαρίσει τη Βασιλεία του, τι ζητεί? Ούτε μια δραχμή, αδελφοί μου. Ούτε μια δραχμή δεν ζητεί. Φανταστείτε να έλεγε: πόρνευσες. Πόρνευσες μια φορά 1 εκατομμύριο. Πόρνευσες 10 εκατομμύρια. Μύκευσες μια φορά 5 εκατομμύρια. Μύκευσες 10 φορές 50 εκατομμύρια. Έκαμες έκτρωση, σκότωσες παιδιά, άλλα 50 εκατομμύρια. Βλαστήμησες το Θεό, πήγε σε μάγους, άλλα 50 εκατομμύρια. Ποιο πτωχαδάκι θα σωζόταν? Δεν ζητεί μια δραχμή. Εύκολα πράγματα ζητεί. Μετάνοια και εξομολόγηση. Δωρεάν σωτηρία, δωρεάν βασιλεία, δωρεάν δόξα, δόξα περίγραπτη, δόξα αφάνταστη.